Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου να αναφερθώ σε ένα λυπηρό, δυσάρεστο γεγονός, το οποίο πληροφορήθηκα λίγο πριν ανέβω στο βήμα. Ένας πολύ σημαντικός φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφος, ο Γιάννης Μπεχράκης, έφυγε χθε από τη ζωή μετά από μια πολύμηνη μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε ήταν ο άνθρωπος ο οποίος απαθανάτησε τις πιο δύσκολες και τις πιο σκληρές στιγμές της προσφυγικής κρίσης. Κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ γι' αυτό. Και έδειξε με αυτόν τον σκληρό τρόπο που απαθανάτησε η φωτογραφική του μηχανή την σκληρότητα αυτής της κρίσης, αλλά κινητοποίησε μέσα από τις φωτογραφίες του και ένα κύμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης ένα κύμα ανθρωπιάς, το οποίο το έχουμε ανάγκη για να ζεσταίνει τις καρδιές μας. Ένα κύμα αλληλεγγύης που αποτελεί βασικό στοιχείο των δικών μας αξιών και ιδανικών. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει και ας ακολουθήσουμε όλοι το παράδειγμα αυτό μέσα από την δράση και τη δουλειά μας να μην χάνουμε ποτέ τις αξίες μας, τις αρχές μας και τα ιδανικά μας. Η σημερινή Κεντρική Επιτροπή διεξάγεται στην τελική ευθεία προς την μεγάλη διπλή εκλογική αναμέτρηση των ευρωπαϊκών εκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών στις 26 του Μάη. Και έχει περάσει σχεδόν ένα εξάμεινο από τη μέρα που και τυπικά αφήσαμε πίσω μας οχτώ σκληρά και επίπονα χρόνια. Και είναι σαφές ότι η έξοδος και η τυπική έξοδος από τα μνημόνια τέλη Αυγούστου του 2018 αποτέλεσε την αφετηρία μιας νέας εποχής. Μιας νέας εποχής για την Ελλάδα, μιας νέας εποχής για την κυβέρνησή μας, μια νέας εποχής για την Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ μια νέα εποχή στην οποία τον τόνο δίνουν όχι η διατήρηση των προνομίων των λίγων, αλλά οι ανάγκε των πολλών. Γιατί μαζί με τα μνημόνια έκλεισε και ο κύκλος της Ελλάδας της οικονομικής κατάρρευσης έτσι όπως την γνωρίσαμε από το 2010 και μετά, της Ελλάδας της κοινωνικής αδικίας και της κοινωνικής διαηλασίας. Αυτό που έχει ωστόσο πραγματική αξία και που εμένα τουλάχιστον μου αρέσει να το λέω κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτή την επιτυχία της εξόδου από τα μνημόνια είναι ότι η έξοδος αυτή δεν ήταν απλά η αναμονή της ημερομηνία λήξης ενός προγράμματος, αλλά μία διαρκής μάχη, ώστε το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί επιτυχώς με τις λιγότερες δυνατές πληγές για το κοινωνικό σώμα. Το μεγάλο επίτευγμα της 21ης του Αυγούστου του 2018 δεν ήταν το τέλος του προγράμματος. Ήταν ότι το πρόγραμμα τελείωσε με την κοινωνία ταυτόχρονα όρθια. Πληγωμένη, με αμοιχές, με γρατζουνιές, αλλά όρθια. Και αυτό δεν ήταν κάτι δεδομένο όταν στις δύσκολες μέρες του καλοκαιριού του 2015 παίρναμε μια δύσκολη απόφαση να προχωρήσουμε μπροστά με έναν συμβιβασμό που μας έδινε όμως το περιθώριο να δώσουμε αυτή τη μάχη για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Καταφέραμε λοιπόν την ολοκλήρωση του προγράμματος και ταυτόχρονα τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από σκληρέ μάχες, με σχέδιο και ιεραρχήσεις, μέσα σε τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης, αποδείξαμε εκ του αποτελέσματος, στην πράξη δηλαδή, ότι τελικά υπάρχει, υπήρχε και υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για την έξοδο από την κρίση, πέραν αφού του δρόμου που είχαμε γνωρίσει από το 10 ως το 14, που ήταν ο δρόμος της απόλυτης κοινωνικής λαϊλασίας. Και υπάρχει αυτός ο εναλλακτικός δρόμος ακόμα και αν προκειμένου να τον ιχνηλατήσεις, είσαι αναγκασμένος να δίνεις αυτές τις διαρκείς μάχες μέσα στα ασφιχτικά πλαίσια μια αυστηρής επιτήρησης αυτού του πλαισίου που ονομάσαμε και ποιώσαμε όλοι μας ως πλαίσιο της Μνημονιακής Επιτροπίας. Και τους δρόμους αυτούς τους που έδωσαν ανάσα σε ένα βασανισμένο κοινωνικό σώμα, τους ανοίξαμε με πολύ κόπο και με πολύ σκληρές μάχες. Αλλά τα καταφέραμε γιατί όλα αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε. Αποφασιστικά, αποτελεσματικά, το αποτέλεσμα το φανερώνει, και κυρίως εργαστήκαμε με εντιμότητα. Και θα εξηγήσω και τους τρεις αυτούς τους όρους. Εργαστήκαμε αποφασιστικά, πρώτα απ' όλα γιατί δεν αρνηθήκαμε ποτέ την ιστορική ευθύνη. Και είχαμε ως πηξίδα και οδηγό τις προγραμματικές μας επεξεργασίες και το αξιακό και ιδεολογικό φορτίο της αριστεράς. Δεν προχωρήσαμε το καλοκαίρι του 2015 σε ένα συμβιβασμό με σκοπό να προσχωρήσουμε και εμείς στο αντίπαλο πολιτικό σχέδιο, αυτό που στην Ελλάδα εξέφραζαν και εκφράζουν οι ελίτ της οικονομικής ολιγαρχίας. Δεν προσχωρήσαμε λοιπόν στο δικό του σχέδιο για να γίνουμε τελικά και εμείς αναλώσιμο πολιτικό προσωπικό αυτού που ονομάσαμε Μνημονιακή Ελλάδα. Ο συμβιβασμός του Ιούλη του 2015 και οι σκληρές διαπραγματευτικές μάχες σε κάθε αξιολόγηση μετά, οι διαρκής μάχες με τους πλέον ακραίους εκ των δανειστών έγιναν πάντοτε με το βλέμμα μας τραμμένο και προσιλωμένο στον στόχο που ήταν ο Αύγουστος το 18, δηλαδή το τέλος των προγραμμάτων και η έξοδος της χώρας από την Επιτροπή. Και αισθανόμαστε σήμερα δικαιωμένοι από το γεγονός ότι καταφέραμε αυτό που εκείνη την εποχή έμοιαζε κατόρθωτο. Το καταφέραμε όμως γιατί εργαστήκαμε και αποτελεσματικά. Γιατί όπως η ζωή έδειξε, μόλις με το 1 δέκατο της δημοσιονομικής προσαρμογής που είχε επιβληθεί την τετραετία 10-14, το 1 δέκατο, στοχεύοντας ιδίως σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και όχι σε τερατώδη μέτρα λιτότητας, καταφέραμε αυτό που δεν κατάφεραν τρεις προηγούμενες κυβερνήσεις μέσα σε προγράμματα προσαρμογής, μέσα σε προγράμματα διάσωσης. Καταφέραμε δηλαδή να πιάσουμε και να υπερβούμε δημοσιονομικούς στόχους Καταφέραμε να δώσουμε όθηση και ανάκναψη στην ελληνική οικονομία, να ξαναγυρίσουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και άρα να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τα προγράμματα. Αλλά επαναλαμβάνω το πιο σημαντικό, ότι πέραν αυτού καταφέραμε να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε στις δύσκολες αυτές συνθήκες αυτό που εμείς ονομάζουμε κοινωνική πλειοψηφία. Εξασφαλίσαμε την καθολική πρόσβαση όλου του πληθυσμού, δηλαδή και των 2,5 εκατομμυρίων ανασφάλιστων τότε που δεν είχαν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θεσπίσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και αντιμετωπίσαμε τα φαινόμενα της ανθρωπιστικής κρίσης που ήταν έντονα τότε για ανθρώπους που ήταν απολύτως μόνοι τους απέναντι στην κρίση. Δεν έμεινε κανεί αβοήθητος, κανείς, χωρίς τη δυνατότητα να έχει τα ελάχιστα δυνατά πρόσβαση στα ήδη πρώτης ανάγκης για την επιβίωση και ένα το εισόδημα για να μπορεί να προστατεύεται. Αυξήσαμε δραστικά τις δαπάνες για το παιδί, γιατί η χώρα δεν βρισκόταν μονάχα σε καθεστώς ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά βρισκόταν και στα πλαίσια μιας εκτεταμένης παιδικής φτώχειας, ενός φαινομένου που προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να το, να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά, φτάνοντα τον προπολογισμό από τα 800 εκατομμύρια που τον παραλάβαμε το 2015 στο 1,3 δι τώρα. Καταφέραμε να ελέγξουμε με πλήρη διαφάνεια τα δημόσια οικονομικά και την υπεραπόδοση της οικονομίας την αναδιανύμαμε κάθε φορά στους πιο αδύναμους με διαφανή κριτήρια με την παροχή της 13ης σύνταξης ΕΦΑΠΑΞ την πρώτη χρονιά και του κοινωνικού μερίσματος τις δύο επόμενες. Επαναφέραμε τις συνθήκες της εργασιακής κανονικότητας. Συγκρουστήκαμε με, την, με τον κανόνα της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Δώσαμε νόημα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που ήταν ένα άδειο κουφάρι. Και πολεμήσαμε το σάπιο καθεστώς της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας, περιορίζοντάς τις μέσα σε τρία χρόνια, κατά οχτώ ποσοστιαίες μονάδες. Και σήμερα το ποσοστό περιορισμού ξεπερνά το 10% στους τομείς της πιο υψηλής παραβατικότητας. Προστατέψαμε τη λαϊκή κατοικία. Μειώσαμε την ανεργία. Σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες. Και μάλιστα προς όφελος των σχέσεων πλήρους εργασίες που ανατρέψαμε την ισορροπία ανάμεσα σε πλήρη και μερική εργασία. Δημιουργώντας μάλιστα πάνω από 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα μια εναλλακτική πολιτική, ενό εναλλακτικού δρόμου που χαράχτηκε με δυσκολία μέσα σε αυτό το δυσμενέ πλαίσιο τη Επιτροπή που παραλάβαμε το 2015. Αλλά όπως είπα πριν, εκτός από αποφασιστικά και αποτελεσματικά, εργαστήκαμε και πορευτήκαμε ταυτόχρονα και έντιμα, με εντιμότητα. Είμαστε τέσσερα σχεδόν χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου. Όσο και αν ψάξει κανείς, δεν θα βρει στον ΣΥΡΙΖΑ ούτε μαύρα ταμεία, ούτε παράνομο πλουτισμό στελεχών του, ούτε offshore με άγνωστους χρηματοδότες, ούτε ταυτίσεις με τα συμφέροντα της ολιγαρχίας και του πλούτου. Και φυσικά δεν θα βρει πουθενά και για κανέναν καμία ασυλία. Κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο πάνω από τους νόμους και τους κανόνες ενός συντεταγμένου ευρωπαϊκού κράτους δικαίου. Δεν ήταν έτσι πριν. Επί των ημερών μας η δικαιοσύνη λειτουργεί σε καθεστώς πλήρους ελευθερίας και ανεξαρτησίας από την εκτελεστική εξουσία. Όλα πλέον είναι στο φως. Από τα δάνεια των κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το όργιο διαφθοράς και διασπάθησης χρήματος στην υγεία, ως τους χρυσοκάνθαρους των offshore και των προμηθευτών του δημοσίου, που έπιαναν συνήθως το κράτος πελάτη προκειμένου να θησαυρίζουν. Κάθε σκελετός που έκρυβε στο ντουλάπιο πάλε ποτέ κρατεός δικοματισμός για τέσσερις σχεδόν δεκαετίες σιγά σιγά βγαίνει στο φως. Είμαστε λοιπόν περήφανοι και δικαιωμένοι για αυτά τα αποτελέσματα. τα οποία τα πετύχαμε, παραλαμβάνω, παλεύαμε να βγάλουμε τη χώρα από μια πρωτοφανή κρίση και από τα πλαίσια μιας σκληρής και στενής Δημοσιονομικής Επιτροπής και Επιτήρησης. Όμως πλέον έχουμε μπροστά μας πολλά περισσότερα. Ήδη από την επόμενη μέρα της εξόδου, προχωρήσαμε με τα βήματα σε παρεμβάσεις που αποτελούν τον πυρήνα του δικού μας προγράμματος. Και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαγγείλαμε για πρώτη φορά μέτρα που αγγίζουν τον πυρήνα της δικής μας ιδεολογικής προσέγγισης του δικού μας προγράμματος. Και τότε θυμάστε ότι τα περισσότερα σχόλια και οι μετρήσεις της κοινής γνώμης έλεγαν ότι βεβαίως όλα αυτά είναι απολύτως θετικά, αλλά αμφιβάλλουμε αν θα υλοποιηθούν. Και μέσα σε έξι μήνες όλα όσα, μέχρι και η τελευταία τελεία όσων εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ψηφίστηκαν στη Βουλή, υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται. Ακυρώσαμε πρώτα απ' όλα τις περικοπές στις συντάξεις απο πρώτη η του 19 το είχαν προεξοφλήσει 1% του ΑΕΠ. Τι ακυρώσαμε, χάρη στο γεγονό ότι είχαμε υπεραπόδοση, πιάσαμε του στόχου και καταφέραμε να δείξουμε αξιοπιστία κόντρα στι επίμονες προθέσει και τι επιβουλέ και διαθέσει ισχυρών οργανισμών ή θεσμών που επέμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή επαναφέραμε σε ισχύ τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων που καταργήθηκαν μέσα σε μια νύχτα. Προχωρήσαμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού όχι κατά 5 ή 6% αλλά κατά 11% φτάνοντας τον κατώτατο στα 650 ευρώ. Καταργήσαμε την επέσχητη διάταξη για τον υποκατώτατο μισθό με άμεση συνέπεια την αύξηση του κατώτατου μισθού για τους νέους έως 25 ετών, όχι 11, αλλά 27%. Βάζοντας χιλιάδες ανθρώπους σε συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας. Αυτό κάναμε. Νομοθετήσαμε τη μείωση του έμφυα για τη μεσαία και χαμηλή ιδιοκτησία έως και 50% από αυτή τη χρονιά υλοποιούμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για μια σειρά ελεύθερων επαγγελματιών. Νομοθετήσαμε την επιδότηση ενικίου που θα αφορά 670.000 περίπου συμπολίτες μας. Επιταχύνουμε τη διαδικασία για τις προσλήψεις 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού στην ειδική αγωγή. Υλοποιούμε την αναβάθμιση του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι με τις προσλήψεις 3.000 μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού. Και τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε και σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε εξαγγείλει στην ομοθέτηση του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενός πλαισίου που θα δίνει ισχυρότατα κίνητρα σε πάνω από 250.000 οφειλέτες να μπορέσουν να αρχίσουν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους και να σώσουν την πρώτη κατοικία σε όσους έχουν υποθηκεύσει πρώτη κατοικία είτε για στεγαστικό είτε για επιχειρηματικό δάνειο. Αντίθετα με τις κασάνδρες που προέβλεπαν πληστηριασμούς και λαϊλασία. Και βεβαίως θα προχωρήσουμε και σε όλα όσα έχουμε εξαγγείλει για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, των πολιτών, που έχουν αρχίσει πια είτε με την αύξηση της εργασίας, τη μείωση δηλαδή της ανεργίας, είτε με τις ουσιαστικέ βοήθειες και τα κοινωνικά στηρίγματα που παρέχει πια η πολιτική μας, να έχουν την ικανότητα σιγά σιγά να αποπληρώνουν τα χρέη τους, Εφόσον θα έχουν λοιπόν αυτοί και έχουν την ικανότητα, εμείς θα τους διευκολύσουμε με σχήματα δόσεων τόσο στις ασφαλιστικά ταμεία, όσο και στην εφορία, όπως κάναμε και το 2015. Χωρίς αυτό, όπως κάποιοι ανοήτως λένε, να διαταράσει την κουλτούρα των πληρωμών, αλλά αντιθέτως να δημιουργεί κουλτούρα πληρωμών και να αυξάνει τα έσοδα στα δημόσια ταμεία. Αυτά λοιπόν, συντρόφισες και σύντροφοι, τα επιτεύγματα που σας παρουσίασα πιο πριν, όλα όσα πετύχαμε κατά τη διάρκεια της σκληρή Επιτροπίας και όσα πετυχαίνουμε τώρα, αυτά που εξαγγείλαμε στη ΔΕΦ και τα υλοποίησαμε όλα και τα υλοποιούμε κατά γράμμα, αποτελούν και τα δικά μας παράσημα. Διότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι κενό γράμμα. Έρχεται με μια σειρά από πολιτικές, στοχευμένες, στοχευμένες στο να ενισχύουν αυτούς που έχουν ανάγκη, στοχευμένες στο να ενισχύουν τους πολλούς. Είναι τα δικά μας παράσημα από τις μάχες της κληρές που δώσαμε, τα δικά μας πεπραγμένα. Και αυτά τα πεπραγμένα, σε σύγκριση με όλα όσα έγιναν στον τόπο την καταστροφική τετραετία 10-14, είναι που συγκροτούν την πιο εμφατική διάψευση του δόγματο που ήταν κυρίαρχο τη μέρα τη διαπραγμάτευση που έλεγε There αλτέρνατι», no το λεγόμενο Τίνα. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Του εναλλακτική από τι? από τον μονόδρομο της απόλυτη υποταγή που εμφανίζονταν διαρκώ μπροστά μα ω αναπόδραστη επιλογή. Εμεί αποδείξαμε ότι υπάρχει δρόμο εναλλακτικό. Ότι μπορεί να έχει πολιτική κοινωνική προστασία, και ταυτόχρονα όχι μόνο να μην πιάνει στόχου εξαιτία αυτού, αλλά να πιάνει καλύτερα του δύσκολου δημοσιονομικού στόχου. Το αποδείξαμε αυτό. Ότι μπορεί να έχει συλλογικέ διαπραγματεύσει χωρί να ανακόπτεται η αναπτυξιακή πορεία. Αντιθέτω, να ενισχύεται. Γιατί είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης τα εργασιακά δικαιώματα ότι μπορεί να έχει αύξηση στο κατώτατο μισθό, χωρί αυτό να εμποδίζει την αποκλιμάκωση τη ανεργία. Διότι ο Φλεβάρης απέδειξε ότι είχαμε ρεκόρ νέων θέσεων εργασία, 28.000, όταν όλα τα επικοινωνιακά παπαγαλάκια των ιδεολογικών και πολιτικών μα αντιπάλων, όταν αυξήσαμε το κατώτατο μισθό, έλεγαν ότι αυτό θα ανακόψει την αποκλιμάκωση της ανεργίας. Αποδείξαμε, επίσης, ότι μπορείς και να ανακοινώνει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να έχεις πάρει τις εντολές της Τρόικα, και αυτό να μην δημιουργεί πανικό στις αγορές, αλλά την ίδια μέρα να εκδίδεις ομόλογο, χωρίς οι αγορές να παθαίνουν το αραχή. Ότι μπορείς επίσης να προστατεύεις την πρώτη κατοικία, Μπορείς αυτό να επηρεάζει αρνητικά ε, την εκτίμηση των οίκων αξιολόγηση, όπως η Μούντις που προχθές μας αναβάθμισε κατά δύο βαθμίδες θετικά. Με δύο λόγια αποδείξαμε ότι μπορείς να βγαίνει από τα μνημόνια υλοποιώντας παράλληλα πολιτικές που έχουν σαφές πρόσημο και σαφέ στόχο την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής δηλαδή πολιτικές που είναι έξω από τον πυρήνα, τον σκληρό, τον νεοφιλελεύθερο πυρήνα του Μνημονίου. Και είναι τελικά αυτή η διαρκής σύγκρουση ανάμεσα στον λεγόμενο μονόδρομο της αποδοχής, της απόλυτης αποδοχής του νεοφιλελεύθερου κοινωνικού κανιβαλισμού και της εναλλακτική προοπτικής υπέρ των δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας που αποτυπώνεται στα δύο απολύτως διακριτά πολιτικά σχέδια που σήμερα κατατίθενται ενώπιον του ελληνικού λαού. Το σχέδιο το δικό μας, το σχέδιο της αριστεράς, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ από τη μια, που αφορά τους πολλούς, με άξονες τη στήριξη της εργασίας, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη ανάπτυξη και τις μεγάλες προοδευτικές θεσμικές τομές, Σχέδιο ρεαλιστικό, ήδη εφαρμοσμένο σε εναιστώτα χρόνο, που αρχίζει να αποδίδει καρπούς και από την άλλη το σχέδιο της συντήρησης, της οπισθοδρόμησης, το σχέδιο της νέας δημοκρατίας κατά παραγγελία των ελίτ. Η επιστροφή δηλαδή στο παρελθόν της ακραίας στόχιας, της ακραίας λιτότητας, της ύφεσης και των ελλημάτων για χάρη μιας μικρής μειοψηφία του πλούτου. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει σε αυτόν τον τόπο και να εξηγήσουμε γιατί υπήρξαν αυτά τα ελλείμματα. Γιατί υπήρξαν αυτά τα ελλείμματα ενώ η Ελλάδα είχε τους χαμηλότερους δείκτες κοινωνικής προστασίας. Σε περίοδο ανάπτυξης. Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες στην Ευρώπη με το χαμηλότερο ποσοστό δαπανών για το παιδί και για την κοινωνική προστασία. Όταν φτιάχναμε Ολυμπιάδες συνέβαιναν αυτά. Διότι τα ελίματα έγιναν προς χάρη μιας κρατικοδίαιτης ελίτ, μιας ολιγαρχίας που σήμερα έρχεται με έναν τρόπο εκδικητικό και ζητά να πάρει ρεβάνς γιατί για τέσσερα χρόνια μην είναι έξω από το μεγάλο φαγοπότη. Αξίζει όμως να σταθούμε λίγο τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στον απόλυτο κινησμό του προγράμματος, γιατί έχει πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία, έχει σχέδιο. Κάποιοι λένε δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα. Και πρέπει να το αναλύσουμε και να το αποδομήσουμε. Γιατί με κινησμό το προπαγανδίζει ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πρόγραμμα. Διότι ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του, όντα υπουργή της κυβέρνηση Σαμαρά τα πιο σκληρά μνημονιακά χρόνια, θα θυμάστε, ένιωθαν πολύ άβολα όταν έλεγαν ότι η Τρόικα τους κλέβει τη δόξα, ζητώντας επιτάχυνση των απολύσεων και της πολιτικής κοινωνικής λαϊλασίας. Και ένιωσε άβολα βεβαίως πολύ όταν η χώρα βγήκε από το μνημόνιο και δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή να μιλά για τέταρτο μνημόνιο. Γιατί, για τον πολύ απλό λόγο, ότι το πρόγραμμα που έχει και θέλει να υλοποιήσει δεν μπορεί να δικαιολογηθεί έξω από μνημόνια. Θα ήταν λοιπόν πολύ ευτυχής αν συνέβαινε αυτό που κάποιοι είχαν θεωρήσει δεδομένο και έσπευδαν ως κασάνδρες ότι είτε δεν θα τελειώσει το πρόγραμμα, είτε θα μπούμε σε επιστοληπτική γραμμή στήριξης. Γιατί θα είχε προεκλογικά σε αυτά που προτείνει μια δικαιολογία. Τα κάνω γιατί μας τα επιβάλλουν. Τα προτείνω γιατί μας τα επιβάλλουν. Τώρα δεν έχει αυτή τη δικαιολογία. Δεν έχει λοιπόν πώς να δικαιολογήσει το δικό του μνημόνιο, γιατί περί μνημονίου πρόκειται ελληνική εμπνεύσεω αυτή τη φορά, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ίσω πιο ομό, πιο ακραίο, πιο ισοπεδωτικό από αυτά που ζήσαμε πιο πριν. Τι είναι αυτά που έχει έτοιμα. Έχει έτοιμο το ασφαλιστικό πινοσέτ. Έτσι το είπανε μόνοι τους, οι ίδιοι. Για να ξυλώσει το δημόσιο συνταξιδοτικό σύστημα. Να ξυλώσει τον νόμο που φτιάξαμε εμείς και που μετά τις διορθώσεις που έχουμε κάνει, τις τελευταίες, έχει προφανώς πολύ δικαιότερε και χαμηλότερες εισφορές για το 90% των πολιτών. Και είναι η αιτία χάρη στην οποία έχουμε καταφέρει να πιάσουμε όλους τους δημοσιονομικούς στόχους. Από ελληματικά ταμεία έχουμε πάει σε πλανασματικά ταμεία. Αυτό θέλει να ξυλώσει και έχει την αιμονή της ιδιωτικής ασφάλισης, την οποία επαναλαμβάνει διαρκώς ως δίθεν εξυγχρονισμό του συστήματος, ενώ όλα τα διεθνή παραδείγματα όπου έχουν εφαρμοστεί αντίστοιχες απόψεις, δείχνουν κατάρρευση τέτοιων συστημάτων. Αυτό το αποκρύπτει επιμελώς. Τι άλλο προπαγανδίζει. Προπαγανδίζει για πωλήσει στο δημόσιο τομέα αφού τα στελέχη του δηλώνουν ευθαρσώς ότι θα διώξουν όσους προσελήφθησαν με διαδικασίες, ας προσελήφθησαν στα τέσσερα αυτά χρόνια, για να πληρώσουν απολύτως απαραίτητες θέσεις και κενά, κρίσιμα κενά, σε κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας. Είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της παιδείας, είτε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ταυτόχρονα διατυμπανίζει την ακύρωση αυτής της συμφωνίας που πολύ κόπο και μάχη καταφέραμε με τους θεσμούς, να πάμε δηλαδή στο ένα προς ένα, μία πρόσληψη για κάθε μία απόλυση και διατυμπανίζει ότι αυτός την επόμενη μέρα θα επαναφέρει το ένα προς πέντε. Μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, όχι απόλυση, αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις. Επίσης διαφωνεί κάθετα και δεν το κρύβει με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εργασιακές σχέσεις. Διαφωνεί κάθετα, διαφώνησε, δεν το έκρυψε, το είπε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως έλεγε πριν 1,5 χρόνο χαρακτηριστικά, είμαι ο τελευταίο έλεγε, που θα δεσμευθεί για αύξηση, για του κατώτατου μισθού. Ενώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη παρουσίασε και ένα κόλπο σύνδεση τη αύξηση του κατώτατου μισθού με το ΑΕΠ. Λίγου μήνε, μάλιστα, πριν εμεί αυξήσουμε κατά 11%. Και τέλο, είναι αναφανδόν υπέρ τη μείωση του αφορολογήτου και δεν το κρύβει. Με, την, με, το πρόσχημα που λένε και κάποιοι, λέγανε κάποιοι εκ των δανειστών μας ότι πρέπει να διευρύνουμε τη φορολογική βάση, ενώ δεν φαίνεται να πέταξε και από τη χαρά του με την μη περικοπή των συντάξεων που επετέφθη παρά την τεράστια προσπάθειά του τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας σας θυμίζω τα ταξίδια του στη Γερμανία εκείνες τις μέρες προκειμένου να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη και σας θυμίζω την επιθετική στάση και ρητορική μέσα στη γερουσία της Βουλής απέναντι στον Επίτροπο Μοσκοβισή, που άφησε τότε ανοιχτό τον ενδεχόμενο. Όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτελούν ένα σκληρό μνημόνιο, το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν κρύβει. Αυτό που κρύβει επιμελώς όμως, είναι ότι το μνημόνιο αυτό της κοινωνικής διάλυσης που έχει έτοιμο και το πρόγραμμά του, δεν θα φέρει ούτε ένα ευρώ περισσότερο στα δημόσια ταμεία. Αντιθέτως, θα φέρει δημοσιονομική εκτροπή. Αντιθέτω, θα φέρει νέα λύματα. Ιδίω η αιμονή του στο ασφαλιστικό ποινοσέτ θα ισοπεδώσει τα δημόσια έσοδα. Τι κρύβει λοιπόν επιμελώς ότι αυτό το σκληρό πρόγραμμα δεν θα φέρει τελικά ούτε μειώσεις φόρων όχι για όλους, για τους μεσαίους και για τους φτωχού. Διότι πράγματι, μειώσει φόρων για την ολιγαρχία, για τους λίγους και ενδεχομένως για τις επιχειρήσεις, έχει σκοπό να φέρει. Αλλά δεν θα φέρει αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζει αυτό το σκληρό, νέο φιλελεύθερο, βαρύ μνημόνιο, ούτε νέα έσοδα στα ταμεία, ούτε και μειώσεις φόρων για τους φτωχού και τους μεσαίους. Και όταν όμως έρχεται η ώρα του δημοσιονομικού απολογισμού και τον ρωτάνε, εντάξει, αυτά προτείνεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς θα βγει δημοσιονομικά αυτό που προτείνεις. Αφού μόνο η διάλυση του ασφαλιστικού θα φέρει μια τεράστια τρύπα στα δημόσια έσοδα. Τότε τι κάνει, κοροϊδεύει και ψηφοθερεί. Μας λέει, Ξέρετε, αν εγώ εφαρμόσω ένα πρόγραμμα αλαδούνου του, αυτό δηλαδή που ο ΣΥΡΙΖΑ πολέμησε, διαπραγματεύτηκε και κατάφερε να αποτρέψει στον τρίτο πρόγραμμα να εφαρμοστεί. Αν εγώ το φέρω αυτό, ω αντάλλαγμα, μετά από έναν ένα, 1,5 χρόνο που εγώ θα τα έχω υλοποιήσει, το 11 θα μου δώσουν οι, οι, οι δανειστές χαμηλότερα πλεονάσματα. Το, συγγνώμη, το 2021. Το 11 καλά το είπα, διότι το 11 είχε υπογράψει 4,5%. Αυτό ο οποίο μα λέει ότι το 21 θέλει να φέρει χαμηλότερα πλεονάσματα, το 11 είχε υπογράψει 4,5%. Άρα λοιπόν εδώ έχω να θέσω τρία ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο. Ποιος μιλάει για χαμηλότερα πλεονάσματα. Ο πρώην Υπουργός κυβέρνηση Σαμαρά η οποία έχει δεσμευτεί για πλεονάσματα 4,5% μέχρι το 2030 και η υψηλότερη επίδοση που πέτυχε αυτά τα τέσσερα χρόνια παρά τα 65 δισεκατομμύρια σκληρή λιτότητα και σκληρών μέτρων περικοπών συντάξεων και μισθών που επέβαλε και φόρτω στην πλάτη του ελληνικού λαού ήταν μόλι 0,2% πλεονάσμα το 2014. Ποιο μιλάει και ποιο κάνει κριτική. Κάνει κριτική σε μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο διαπραγματεύτηκε και μείωσε δραστικά τους στόχους των πλεονασμάτων από 4,5 που είχαν υπογράψει αυτοί σε 3,5, σταδιακά σε 3,5 και 2% μετά το 22, αλλά σε μια κυβέρνηση που πέτυχε και αυτό που δεν είχαν θέσει καν στο τραπέζι διαπραγμάτευση. Το πιο κρίσιμο όλων που μας δίνει τη δυνατότητα σήμερα να βγαίνουμε στι αγορέ. Με επιτόκια αντίστοιχα αυτά που είχαν το 2002-2003 κυβερνήσει που κάνουν Ολυμπιακού Αγώνε, όχι πριν την κρίση. Και ήταν ποιο η απόφαση του Eurogroup τον Ιούνιο του 2018 για την αναδιάρθρωση του χρέου. Κάνει σε εμά κριτική. Και κάνει κριτική απέναντι σε μια κυβέρνηση που κατάφερε να πιάσει τους στόχους για τρία συναπτά έτη χωρίς να προχωρήσει σε οριζόντια, παραλαμβάνω, σε οριζόντια σαρωτικά μέτρα λιτότητας όπως οι προηγούμενοι. Και ερώτημα δεύτερο. Αφού ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι μπορεί να το πετύχει και να φέρει καλύτερα πλεονάσματα, γιατί δεν το έκανε αυτό όταν ήταν κυβέρνηση. Παρατσάκησε τη μεσαία τάξη σε φόρους, σε εισφορές και χωρίς κανένα αποτέλεσμα διότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποια κυβέρνηση εφήβρε τον έμφυα, ποια κυβέρνηση έβαλε ένα κάρο εισφορές και φόρους. Και ερώτημα τρίτο και κρισιμότερο. Εγώ δεν ξέρω βέβαια αν ο Ευκλήδης συμφωνεί, διότι θεωρεί ότι του είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού με την, με την αλλά εγώ που είμαι πιο φιλόδοξο από τον Ευκλήδη, ότι μπορεί να κλείσω ένα ραντεβού μαζί τη, είμαι εδώ και λέω αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Αφού λοιπόν η αντιπολίτευση που υπέγραψε 4,5% ξαφνικά έχει μεγάλο πόνο για τα πλεονάσματα, θα συμφωνήσουμε μαζί μια κοινή θέση απέναντι στους εταίρους και στους δανειστές μας για την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης για περαιτέρω μείωση. Αρκεί όμως να συμφωνήσουμε και από κοινού τι θα το κάνουμε το δημοσιονομικό περιθώριο που θα δημιουργηθεί. Θα συμφωνήσει ο κ. Μητσοτάκη οι πόροι που θα εξοικονομηθούν να αξιοποιηθούν για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία. Για να μπορούν οι πολίτε που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν στα ιδιωτικά να έχουν περίθαλψη. Όχι. <coughs> Θεωρεί σπατάλη τη στήριξη του κοινωνικού κράτου. Θα συμφωνήσει να δοθούν περισσότεροι πόροι στα ασφαλιστικά ταμεία για την αύξηση των συντάξεων. Να δώσουμε την 13η και 14η σύνταξη να την επαναφέρουμε. Όχι. Γιατί το ασφαλιστικό πινοσέτ είναι ακριβώς την αντίθετη λογική. Να μειώσουμε και άλλα αυτές που υπάρχουν ήδη. Θα συμφωνήσει να δοθούν αυτοί οι πόροι, αν τους κερδίσουμε, σε πολιτικές για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Όχι. Γιατί θεωρεί κάθε αντίστοιχο μέτρο, το οποίο εμείς υλοποιήσαμε αυτήν την τετραετία, ως ανακύκλωση της φτώχειας. Ας μας πει λοιπόν καθαρά, ότι στο μόνο που θα συμφωνήσει, είναι να βρεθούν πόροι για να καλύψουν τη μαύρη τρύπα που θα δημιουργήσει η κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης με το ασφαλιστικό πίνοσέτ που έχει στο πρόγραμμά του, και βεβαίω πόροι για να καλυφθεί η μαύρη τρύπα που θα δημιουργήσει η επαναφορά τη φόρου ασυλιας του μεγάλου πλούτου. Τα δωράκια δηλαδή που έχει ήδη υποσχεθεί να κάνει στην φιλική του επιχειρηματική ελίτ του τόπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν είναι έτσι, συντρόφοι και σύντροφοι, α μα λείπει αυτό το βίσου, εγώ λέω. Αυτό το βίσου μα λείπει. Οι Έλληνε γνωρίζουν καλά ότι αν υπάρχει μια κυβέρνηση που κατάφερε να πετύχει μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση, ωφέλη από τους δανειστές, ωφέλη για τους πολλούς, αυτή είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν μασάει κουτόχορτο και καταλαβαίνει πολύ καλά επίσης ότι αν θα υπάρξει και στο μέλλον μια κυβέρνηση που όταν έρθει η ώρα μέσα από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητά της στο εγγύς μέλλον αλλά και μέσα από συμμαχίε και νέου συσχετισμούς που θέλει και διεκδικεί στην Ευρώπη, θα μπορέσει να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο στα πλεονάσματα, αυτή θα είναι πάλι μόνο μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Που θα διαπραγματευτεί και πάλι προ όφελο των πολλών και όχι προ όφελο τη ελίτ και τη ολιγαρχία. Ήθελα να δώσω αυτές τις απαντήσεις και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα γιατί παρακολουθώντας το δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες αισθάνομαι ότι εκεί που μας κροστάγανε θέλουν να μας πάρουν και το βόδι που λέει ο λάος. Αλλά επανέρχομαι στο βασικό μου συλλογισμό. Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε δύο απολύτως ανταγωνιστικά και αντιπαραθετικά πολιτικά σχέδια. Τα οποία βρίσκονται ήδη ενώπιον του ελληνικού λαού. Διότι έχει ζήσει ο ελληνικό λαό την τετραετία 10-14 και τα αποτελέσματά τη, και έχει ζήσει ο ελληνικό λαό και την τετραετία 15-19 και τα αποτελέσματά τη. Και αυτή είναι προφανώ μια πραγματικότητα η οποία διαπερνά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώ ή ευτυχώ δεν υπάρχουν πια μεσοβέζικες επιλογέ. Και ο καθένα πρέπει να διαλέξει πλευρά. Ακόμα και αν υπήρχε αυτή η επιλογή του ενδιάμεσου δρόμου, η πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε, ιδίω μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, θέτει σαφέστατα εκ νέου και με μεγάλη σαφήνεια τις διαχωριστικές γραμμές και τα διλήμματα. Το πολιτικό σκηνικό αναδιατάχθηκε και θα συνεχίσει, θα συνεχίσει να αναδιατάσσεται. Αν η έξοδος από τα μνημόνια ήταν αντικειμενικά η αφετηρία στη διαμόρφωση της νέας πολιτικής πραγματικότητας, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι το ορόσημο για την αποκριστάλωσή της. Η Συμφωνία των Πρεσπών διαπέρασε οριζόντια όλα τα κόμματα ως ένα ζήτημα βαθιά ταυτοτικό για κάθε χώρο, ανέδειξε μια σαφέστατη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον προοδευτικό πολιτικό κόσμο και στο πολιτικό προσωπικό της πιο βαθιάς συντήρησης και της αδράνειας. Για το λόγο αυτό, οι πολιτικές μετατοπίσεις είναι απολύτως συνειδητές. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν πήρε αυτή τη στάση για το ονοματολογικό για τη Βόρεια Μακεδονία από συνειδητή άποψη, αλλά από ανάγκη για να μην διασπαστεί το κόμμα του. Ότι αποφάσισε τη σταδιακή μετατόπιση του κόμματός του στα άκρα του πολιτικού φάσματος για λόγους πολιτικής κοπιμότητας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι διαφωνώ κάθετα με αυτή την εκτίμηση. Ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από άποψη μετατοπίστηκαν στο ακραίο δεξιοφάσμα, όχι από ανάγκη. Από άποψη επέλεξαν να σβήσουν το παρελθόν της μετριοπάθειας και της ευρωπαϊκής προσήλωσης της παράταξής τους και να γίνουν μια κακόγουστη μίμηση νεοδεξιών προτύπων τύπου Όρμπαν, τον οποίο η Ρίστο εν παρόδο έσπευσε τώρα να καταδικάσει, αφότου όμως εμφανίστηκε ο Γιούγκερ και κάποιοι ακόμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και προς τιμή του ζήτησαν την αποπομπή του. Όλο το προηγούμενο διάστημα και ακόμα μόλις πρόσφατα πριν από λίγες μέρες ο ευρωβουλευτής του ο κύριος Κίρτσος που είναι από τους πιο ίσως και ο κεφαλής άτυπα της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας έκανε tweet ουσιαστικά αποθεώνοντας τον κύριο Όρμπαν. Δεν είπε κουβέντα το ο κύριο Μητσοτάκη, ενώ μέσα στη Βουλή, σε μία από τι έντονε συζητήσει και του διαπληκτισμού, όταν εγώ αναφέρθηκα στον ομοειδεάτη του Ορμπαν, από τα πρώτα έδρανα τη αντιπολίτευση, άρχισαν να τον αποθεώνουν σχεδόν. Μην αναφέρεσαι σε αυτόν, Κυβερνάμε 49%, είναι αποτελεσματικός, κερδίζει όλους. Λοιπόν, από άποψη, ο κύριος Μητσοτάκης δεν καταδίκασε τις επιθέσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Από άποψη. Δεν καταδίκασε, δεν βρήκε ούτε μια κουβέντα μέσα στη Βουλή να πει μια κουβέντα για τις τραμπούγικες επιθέσεις ακροδεξιών, για τις μαφιόζικες απειλές σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα σπίτια τους νύχτα. Ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος είπε, ψέλησε δύο κουβέντες, αυτό ούτε μια κουβέντα. Από άποψη δεν καταδίκασε την απόπειρα των ταγμάτων εφόδου της ακροδεξιάς που ήθελα να εισβάλλουν στη Βουλή με σχέδιο εκείνη τη μέρα κατά τη διάρκεια του τελευταίου συλλαλητηρίου. Από άποψη σώπαινε ένα χρόνο σχεδόν και άφηνε τον αντιπρόεδρό του και τον σκιώδη πρόεδρο, τον κύριο Σαμαρά, να παράγουν γραμμή και να ρίχνουν νερό στο μήλο του εθνικισμού. Το έκανε από άποψη γιατί η νέα δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη αποτελεί ένα υβρίδιο. Ένα υβρίδιο ακραίου νέου φιλελευθερισμού και ακραίας δεξιάς. Θεωρεί μάλιστα, ότι με την ακροδεξιά αυτή μετατόπιση η Νέα Δημοκρατία θα καβαλήσει ένα ρεύμα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί τέτοιο υβρίδιο είναι και τα κόμματα αυτά στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και ότι θα διεμβολήσει στην Ελλάδα τα συντηρητικά ακροατήρια. Όμως όταν έχεις νομιμοποιήσει απολύτως τη ρητορική και την πρακτική των αυθεντικών εκπροσώπων της ακροδεξιάς. Είναι αυταπάτη να πιστεύεις ότι ο κόσμος που επιλέγεις να απευθυνθεί με αυτούς τους όρους δεν θα επιλέξει τελικά την πιο καθαρή, την πιο original εκδοχή αυτής της πολιτικής αντίληψης. Από τη στιγμή, μάλιστα, που αυτή η πολιτική αντίληψη απολύτως περιθωριακή πριν κάποια χρόνια, τώρα ξεπλένεται από την ίδια την αξιωματική αντιπολίτευση, με το θεσμικό κύρος που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου. Σύντροφες και σύντροφοι, σε αυτό το νέο και αναδιαταγμένο πολιτικό σκηνικό, επανέρχομαι στη βασική εικόνα. Από τη μια μεριά του πολιτικού ανταγωνισμού βρίσκεται αυτό που σας παρουσίασα. Η αναβαπτισμένη, νεοφιλελεύθερη και ακραία δεξιά όλων των μορφών της, με βασικό όμως πόλο, το μεταμορφωμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη μεριά, είναι οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Και έχουμε ευθύνη εμείς, ως οι μεγαλύτεροι εξ αυτών, το ποια μορφή και ποιο σχήμα θα πάρει αυτή η αντιπαράθεση. Από την άλλη μεριά βρίσκεται η αριστερά της συλλογικής προόδου και των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων στον τόπο μας, σε όλες τις συμμορφές, η αριστερά της κοινωνικής δικαιοσύνης, που έχει στρατηγικό σχέδιο την εκπροσώπηση των συμφερόντων των πολλών και όχι των λίγων και των ελίτ. Η αριστερά αλλά και οι δυνάμεις της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, οι δυνάμεις της οικολογίας, ακόμη και του δημοκρατικού κέντρου, που έχουν όρια στην κοινωνική λαϊλασία, που έχουν όρια στη βάναυση συρρήκνωση της δημοκρατίας, στον εθνικιστικό παροξισμό και στην πατριδοκαπηλία οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές αποτελούν ίσως την πιο κρίσιμη εκλογική και πολιτική μάχη για το μέλλον της Ευρώπης από την ίδρυσή της. Οι πολιτικές επιλογές των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στην Ευρώπη της κρίσης, είναι αλήθεια ότι αφήνουν μια πολύ επώδυνη και επικίνδυνη, θα έλεγα, πολιτική παρακαταθήκη οι δυνάμεις του εθνικού απομονωτισμού, η ακροδεξιά, ο λαϊκισμός, το φάντασμα του νέου ναζισμού, έτσι σκληρά και απροκάλυπτα, του φασισμού, συνιστούν πλέον μια διονγκούμενη απειλή για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά και για τους λαούς της Επίρου μας. Θα έλεγα ότι είναι πια φανερό ότι συγκροτείται, το βλέπουμε, ένας ακραία αντιευρωπαϊκός και ακροδεξιός πόλος που προσπαθεί να εμφανιστεί στην κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή και ως κυρίαρχο αντισυστημικό ρεύμα. Διότι προφανώς αυτές οι δυνάμεις δεν έχουν την ευθύνη της κρίσης και της κοινωνικής χρεοκοπίας. Προσπαθεί να εμφανιστεί αυτός ο πόλος ως απάντηση στην κρίση των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων και στην κρίση του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη, των κυρίαρχων πολιτικών που επιβλήθηκαν. Όμως εγώ θέλω να τονίσω εδώ και να το ξέρουμε καλά ότι αυτός ο δίθεν αντισυστημισμός των ακροδεξιών λαϊκιστών εκεί όπου αποκτούν κυβερνητική δύναμη είναι η άλλη όψη ενός ακραίου πρωτοφανούς νεοφιλελευθερισμού αυτό ο δίθεν αντισυστημισμό στην Αυστρία είναι η επιβολή του 12 όρου. Στην Ουγγαρία είναι η επιβολή των απολύσεων, απροκάλυπτα και ασίδωτα για όλου του εργαζόμενου. Είναι οι διώξει έναντι σε πολίτε με διαφορετική καταγωγή, θρησκεία ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Και είναι τα τείχη και οι φράκτες απέναντι στους πρόσφυγες, στους κυνηγημένους του πολέμου, απέναντι στους αδύναμους, στους οποίους με ευκολία χρεώνουν την αιτία των λόγο της κρίσης. Επομένως, γιατί τα λέω αυτά, τα λέω αυτά διότι το βάρος στην Ευρώπη, της διατύπωσης μιας εναλλακτικής προοπτικής, έξω από τα πλαίσια των μέχρι σήμερα κυρίαρχων επιλογών, δηλαδή του νέου φιλελευθερισμού και της κυριαρχίας των τεχνοκρατών, αυτό το βάρος πέφτει αποκλειστικά στις πλάτες των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτών που ανήκουν στους ιστορικά όμορους πολιτικούς χώρους. Στην Ευρωπαϊκή Αριστερά, στην social Δημοκρατία και στους πράσινους. Και είναι σαφές ότι αυτή η πολιτική μάχη προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Δυνάμεων. δυνάμεων. που προφανώς δεν συμφωνούν σε όλα, αλλά μοιράζονται κάποιες κοινέ αξίες. Ένα κοινό όραμα μιας Ευρώπης η οποία πρέπει να αναδομηθεί στη βάση ιδρυτικών της αξιών, όπως ο σεβασμός στη δημοκρατία, η προστασία της εργασίας, η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και της ανεργίας, η προστασία και η διεύρυνση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, το καθήκον της άμεσης και ουσιαστικής απάντησης στα μεγάλα ερωτήματα που θέτει η κλιματική αλλαγή. Στώσεις και σύντροφοι, το πλαίσιο λοιπόν της μάχης των επόμενων ευρωεκλογών, κρίσιμο για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, είναι νομίζω ξεκάθαρο. Και εδώ στην Ελλάδα πιστεύω βαθιά ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις η χώρα μας να συνεχίσει να αποτελεί ένα θετικό προοδευτικό αντιπαράδειγμα για όλη την Ευρώπη. Μαζί ίσως με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Σε αυτή τη μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί με τόλμη και αποφασιστικότητα απέναντι στις δυνάμεις του νεοφιλευθερισμού και της ακροδεξιάς. Και δεν πρέπει να σταθεί μόνος. Αλλά να σταθεί με αποφασιστικότητα στην προμετωπίδα ενός συλλογικού αγώνα, τον οποίο θα δώσουμε μαζί με συλλογικότητες, πολίτες, πρωτοβουλίες του ευρύτερου προδευτικού χώρου, που αντιλαμβάνονται ότι η χώρα σήμερα έχει μια ιστορική ευκαιρία και ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμιο. Σας ζητώ λοιπόν, με βάση και την εισήγηση που έχετε στα χέρια σας, την εισήγηση της πολιτικής γραμματείας, και με βάση το κυρίαρχο διακύβευμα που θέτει αυτή η εισήγηση, κυρίαρχο διακύβευμα σήμερα τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας, σας ζητώ να απευθυνθούμε με τόλμη, να απευθύνουμε ένα τολμηρό κάλεσμα συμπαράταξης εν των ευρωπαϊκών εκλογών σε όλες τις δυνάμεις, τα κόμματα, τις συλλογικότητε, τις προσωπικότητες και τους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί και συμμερίζονται τις δικές μας ανησυχίες για την Ευρώπη αλλά και για τον τόπο μας. Το λιμιρό κάλεσμα συμπόρευσης, συμπαράταξης και συνεργασίας. Χωρίς ηγεμονισμούς, χωρίς αποκλισμούς, για να βάλουμε φρένο στην άνοδο της ακροδεξιάς και της εθνικιστικής περιχαράκωσης, για να παλέψουμε από κοινού για μια Ευρώπη περισσότερης δημοκρατίας και κοινωνικής προστασίας, για να αποτρέψουμε από κοινού την παλινόρθωση στη χώρα μας μιας δεξιάς ακραίας, βαθιά διεφθαρμένης και βαθιά εκδικητικής, για να δουλέψουμε τέλος χέρι-χέρι, και για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Την Ελλάδα της έμπνευση και της δημιουργίας και κυρίως για το μέλλον αυτού του τόπου, για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά της Ελλάδας του 21ου αιώνα που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε μια Ελλάδα που τους πλήγωσε. Για το μέλλον του τόπου μας να δώσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα αυτές τις μάχες, εγώ θα έλεγα ακόμα πιο δυναμικά και ακόμα πιο αποφασιστικά από όσο δώσαμε τις νικηφόρες μάχες του 2015. Το 2018 ήταν η χρονιά που η Ελλάδα ξεμπέρδεψε από το μνημόνιο. Το 2019 θα είναι η χρονιά που η Ελλάδα θα ξεμπερδέψει με το κακό της παρελθόν. Η χρονιά που η Ελλάδα των λίγων θα πάρει τη θέση της στο περιθώριο οριστικά, για να θυμηθώ μια φράση από τα παλιά στο χρονοτούλαβο της ιστορίας, θα είναι η χρονιά που η Ελλάδα των πολλών θα γράψει στην πρώτη σελίδα του βιβλίου της Νέας Εποχής τις λέξεις προοπτική, δικαιοσύνη, δημιουργία. Μπορούμε και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ.